Αποτροπιασμό και αγανάκτηση έχει προκαλέσει την Ινδία υπόθεση της νεαρής γυναίκας που υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της 2 ημέρες αφότου της έβαλε φωτιά συμμορία. Η γυναίκα είχε πέσει θύμα βιασμού πριν από κάποιο καιρό και ο κατηγορούμενος ως βιαστής της ανήκει στη συμμορία που της επιτέθηκε την Πέμπτη, την ώρα που πήγαινε να επιβιβαστεί σε τρένο στην περιοχή Ουνάου του βόρειου ομόσπονδου κρατηδίου Ούταρ Πραντές για να παραστεί σε ακροματική διαδικασία για την υπόθεσή της. Ομάδα ανδρών την περιέλουσε με κυροζίνη και της έβαλε φωτιά. Θέλουμε σεβασμό για τις γυναίκες. Ο αριθμός των βιασμών που γίνονται αποτελεί αιτία ανησυχίας. Θέλουμε η κυβέρνηση να σταματήσει να δίνει προστασία στους βιαστές και να επιταχύνει τις δίκες των υποθέσεων βιασμών. Η Ινδία είναι γνωστή ως η πρωτεύουσα των βιασμών του κόσμου. Ξένα έθνη ρωτούν γιατί η Ινδία δεν μπορεί να φροντίσει τις κόρες και τις αδερφές της. Η 23χρονη γυναίκα πέθανε από καρδιακή ανακοπή στο νοσοκομείο. Ο φερόμενος ως βιαστής της, ο οποίος είχε προφυλακιστεί μετά την καταγγελία της, αφέθηκε ελεύθερος την περασμένη εβδομάδα.